πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης κατέθεσε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Για ποιους λόγους κατέφυγε η αξιωματική αντιπολίτευση στην πρόταση δυσπιστίας? Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε χωριά του Δήμου Ορεστιάδας από το Όμιλο Ιατρικού Αθηνών. Ποιες είναι οι άλλες παροχές του Ομίλου στους κατοίκους των απομακρυσμένων χωριών του Δήμου Ορεστιάδας? Άνοιξε το σύστημα για την υποβολή αιτήσεων του Προγράμματος Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, περίοδου 2018-2019. Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι? Σεμινάρια βουλγάρικης γλώσσας από την Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας και Περιφέρειας. Ποιοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Δωρεάν ιατρικές προληπτικές εξετάσεις σε κατοίκους χωριών του Δήμου Ορεστιάδας ξεκίνησαν σήμερα από την υπερσύγχρονη κινητή μονάδα και γιατρούς του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών σε συνεργασία με το Δήμο Ορεστιάδας. Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις γίνονται στο Χανδρά, Μικρή Δοξιπάρα και Ζώνη από σήμερα έως και τις 17 Ιουνίου. Παράλληλα, έμφαση δίνεται σε προληπτικούς ελέγχους σε παιδιά. Επιπλέον, με μια σειρά και άλλων ιατρικών παροχών, ο Όμιλος στηρίζει τους μόνιμους κατοίκους απομακρυσμένων χωριών του Δήμου. Δωρεάν ιατρικούς ελέγχους πραγματοποίησε ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών με την υπερσύγχρονη κινητή μονάδα και γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων σε απομακρυσμένα χωριά του Δήμου Ορεστιάδας. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας Ζώνης και του οικισμού της Χελιδόνας είχαν τη δυνατότητα να κάνουν προληπτικούς ελέγχους. Περάσαμε από ορθοπαιδικό, τώρα περιμένουμε να περάσουμε από καρδιολόγο. Πάρα πολύ βοηθάει, γιατί όλοι είναι ηλικιωμένοι και δεν μπορούν να πάνε. Πού, για να πάμε μακριά είναι δύσκολο. Και εδώ που πάμε Ορεστιάδα, δημότικο στα νοσοκομεία, δυσκολευόμαστε. Ούτε και συγκοινωνία δεν έχουμε τόσο καλή. Μία συγκοινωνία έχουμε από Ορεστιάδα, από το δημότικο μας το κόψανε, έχει πόσα χρόνια. Δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε όπου θέλουμε. Το ιατρικό διαβαλκανικό και ιδιαιτέρως ο πρόεδρος του, ο κύριος Αποστολόπουλος, βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους των ακριτικών περιοχών και συνεχίζοντας μια παράβαση 17 ετών, βρίσκεται σήμερα ξανά στην περιοχή του Τριεθνούς, στο χωριό Ζώνη. Θα επεκταθεί η αποστολή αυτή και στη Σαμοθράκη. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είμαστε στη Ζώνη, την ημέρα Παρασκευή και την ημέρα Σάββατο, και την ημέρα Κυριακή θα είμαστε στη Δοξιπάρα. Θα υπάρχουν ειδικότητες του καρδιολόγου, παθολόγου, πνευμονολόγου και θα μπορεί να πραγματοποιηθεί όλος ο προληπτικός έλεγχος, αιματολογικός έλεγχος, ακτινολογικό εργαστήριο για την πραγματοποίηση, φορητό για την πραγματοποίηση ακτινογραφιών. Επίσης μπορεί να γίνει ακουόγραμμα. Έτσι λοιπόν έχουμε μια ολοκληρωμένη προληπτική γραμμή για τον πληθυσμό που περιλαμβάνει τις βασικές ειδικότητες και τις βασικές διαγνωστικές εξετάσεις που μπορεί να πραγματοποιηθούν σε πρωτοβάθμια βάση. Όλες τις καλά, και ακτινογραφία και καρδιογράφημα και όλα, όλα. Τα παιδιά θα μπορούν να εξεταστούν από ειδικό team γιατρών που θα έρθουν την Κυριακή. Πολύ σημαντική την προσφορά του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών χαρακτήρισε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ζώνης, Δυσλίδης Στέριος, καθώς όπως ανέφερε, η απόσταση από τα αστικά κέντρα δυσκολεύει τους υπερήλικες κατοίκους των χωριών να κάνουν ιατρικές εξετάσεις. Και εγώ προβλήματα με τη μέση. Έκαναμε και για τα πνευμόνια εξετάσεις, τώρα περιμένουμε τον καρδιολόγο. Σκοπός της σημερινής εκδήλωσης είναι να κατανοήσουμε όλη τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης, καθώς και της παραπομπής και γρήγορη και σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση των πιθανών προβλημάτων των ασθενών. Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος αποτελεί σημαντικό παράγοντα βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου των ατόμων μιας κοινωνίας. Ας μην ξεχνάμε ότι την αξία της προληπτικής ιατρικής τη γνώριζαν και την εφαρμόζαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Χρόνια πριν, μετά τον πατέρα της ιατρικής Ιπποκράτη, να υποστηρίζει «κάλλιον τον προλαμβάνει παρά το θεραπεύει». Βοηθάει πάρα πολύ. Αυτή τη βελτίωση που έρχομαι εδώ και την εξέταση επιτόπου που γίνεται δεν έχει συμβεί ποτέ. Πουθενά. Ποτέ. Να έρθει το ιατρικό στο χωριό να σε κάνει εξετάσεις. Ούτε το συζητάμε. Δεν τα λυπούνται. Μια απόσταση 50 χιλιόμετρα. Να πας στο κέντρο υγείας για να κάνεις ένα καρδιογράφημα και με ραντεβού και να κάθεσαι 5 ώρες και να πάρεις το λεωφορείο να γυρίσεις πίσω. Αν το χάσεις και αυτό μετά τι γίνεται? Και είναι όλη μια ηλικία άνω των 75. Ο νέος και αυτοί που είναι εδώ έχουν το αυτοκίνητο, πάνε και δεν έχουν ανάγκη. Ξυπηρετιέται αμέσως. Μιλάμε για αυτούς που είναι εδώ τώρα. Για αυτό το οποίο κάνει ο Ιατρικός Ομίλος Αθηνών. Ξυπηρετεί στην ουσία αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, κάναμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε εδώ το διαβαλκανικό.
Σας είμαστε ευγνώμων γι' αυτό, γιατί είμαστε σε τόσο ακριτική περιοχή και είναι δύσκολα για μας να μετακινηθούμε και για μας είναι μεγάλη βοήθεια. Ο Όμιλος συνεχίζει, θα πάμε την Κυριακή στη Μικρή Δεξαπάρα. Και τη Δευτέρα θα γίνει νέα εκδήλωση, 11 η ώρα, στη Μικρή Δεξαπάρα, παρουσία και του Δημάρχου και άλλων εκπροσώπων, να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο, τον κύριο Αποστολόπουλο, για την προσφορά την οποία μας κάνει. Ενδιαφερόμαστε και μακάρι να έρθουν. Μακάρι και άλλοι όμιλοι, σαν τον κύριο Αποστολόπουλο, να έρθουν σε αυτές τις ξεχασμένες περιοχές της Ελλάδος. Βλέπετε τι επικρατεί, τι γίνεται, τα ξέρετε καλά και εσείς από εδώ είστε. Γιατί όχι, μακάρι να έρθουν. Ναι, ο κόσμος έχει έρθει, μας αγκάλιασε. Λείπουν οι γιατροί εδώ και φαίνεται. Και νομίζω ότι έχει μείνει ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες. Η ομάδα των γιατρών μαζί με τον εξοπλισμό που θα πραγματοποιούν αυτές τις εξετάσεις θα βρίσκεται στο περιφερειακό ιατρείο της Ζώνης το Σάββατο και την Κυριακή θα βρίσκεται στο περιφερειακό ιατρείο της Δοξιπάρας και θα μπορείς να εξυπηρετήσει όλους τους πολίτες των κοντινών χωριών. Πρόταση δυσπιστίας ως κίνηση αμφισβήτησης της κυβέρνησης για τη συμφωνία στο Σκοπιανό κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία κατά της κυβέρνησης ανεβάζοντας στα ύψη το πολιτικό βαρόμετρο. Επίκεντρο η επικείμενη συμφωνία και το ονοματολογικό του γειτονικού κράτους, το οποίο επισήρει σοβαρές αντιδράσεις και κραδασμούς τόσο στην πολιτική σκηνή όσο και κυρίως στην ελληνική κοινωνία. Στη Βουλή η αντιπαράθεση είναι ιδιαίτερα υψηλή, η ατμόσφαιρα φορτισμένη, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και να κορυφωθεί αύριο Σάββατο με τις ομιλίες των αρχηγών, την αναμέτρηση του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη στάση που θα κρατήσουν η ΑΝΕΛ και τα άλλα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου στην ψηφοφορία της πρότασης μορφής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να αλλάξουμε θέμα. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για την περίοδο 2018-2019. Το πρόγραμμα αφορά στην εγγραφή νηπίων σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020. Άνοιξε η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη δράση Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2018-2019, η οποία αφορά στις εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 3η Ιουλίου 2018, με μια χρονική προθεσμία που δίνεται για τις ενστάσεις. Η υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 14 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Ιουλίου. Από εκεί και πέρα θα υπάρξουν κάποια στάδια, το ένα εκ των οποίων μέχρι τις 22 Ιουλίου θα υπάρχει προσωρινή ανακοίνωση για το ποιοι είναι δικαιούχοι αυτού του προγράμματος και ποιοι όχι. Οπότε θα έχουμε και το στάδιο των ενστάσεων, το οποίο θα διαρκέσει από τις 3 Ιουλίου μέχρι και τις 25 Ιουλίου, μέχρι να καταλήξουμε στο να βγουν οριστικά τα αποτελέσματα στις 29 Ιουλίου του 2018. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν οι εγγραφές μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, για τα παιδάκια τα οποία είναι δικαιούχοι του προγράμματος οικογενειακής ζωής. Σε ποιους αφορά το πρόγραμμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΚΠΑΔΟ Ορεστιάδας, Αλέξανδρος Μπαρμπούδης, καθώς και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται. Να πούμε ότι με εξαίρεση τους δημοσίους υπαλλήλους όλοι οι υπόλοιποι γονείς μπορούν να μετέχουν. Θα πρέπει οπωσδήποτε να μας φέρουν αστυνομική ταυτότητα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το εκαθαριστικό τους. Βέβαια να πούμε ότι αυτές οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν και στο χώρο που βρισκόμαστε, στα παλιά τα δικαστήρια που είναι τα γραφεία των παιδικών σταθμών του Δήμου μας, καθώς επίσης μπορούν να τα κάνουν και από μόνοι τους μέσω υπολογιστή στα σπίτια τους. Εμείς βέβαια τους καλούμε τους γονείς να έρθουν στην υπηρεσία μας, να τα υποβάλουμε μαζί, έτσι ώστε να μην έχουν κάποιο πρόβλημα και να κάνουν τη διαδικασία σωστά και νόμιμα. Αν και ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγάλος, συγκριτικά και με πέρυσι, μπορεί άνετα να καλυφθεί από τις υπάρχουσες δομές, τόνισε ο κύριος Μπαρμπούδης. Μέχρι και φέτος έχει αποδειχθεί ότι δεν είχαμε πρόβλημα και τις καλύπταμε όλες τις θέσεις και υπήρχαν και κάποιες που έμειναν κενές. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα χωρητικότητας, γιατί και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς συνεχίζουμε και εγγράφουμε τα παιδάκια, ασχέτως αν είναι στο εναρμόνιση ή όχι. Βέβαια, με το εναρμόνιση είμαστε υποχρεωμένοι να ορίσουμε το ταβάνι, το μέγιστο που πρέπει να δεχτούμε, γιατί αυτό ορίζει η νομοθεσία.
Θεωρητικά όμως δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα ήθελα όμως να σημειώσω ότι φέτος για πρώτη φορά έχουμε τόση μεγάλη αίτηση συμμετοχή και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από τους γονείς στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Για να σας δώσω ένα ενδεικτικό νούμερο, και στους 8 παιδικούς σταθμούς που έχουμε, τις έγιναν από 173 γονείς. Και να σας αναφέρω επίσης ότι πέρσι είχαμε γύρω στα 168 παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς σε όλους τους παιδικούς σταθμούς. Βλέπετε δηλαδή ότι ξεκινάμε και ήδη το ενδιαφέρον των γονέων είναι πολύ αυξημένο. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε αυτήν την προσπάθεια. Δεν έχουμε κάποιο θέμα, θεωρούμε ότι όλα τα παιδάκια θα τα απορροφήσουμε και πάλι. Στο μεγάλο ενδιαφέρον των γονιών να εγγράψουν τα παιδιά τους στους δημοτικούς σταθμούς, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΚΠΑΔΟ, αιτιολογώντας αυτή τη ζήτηση. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τι ακριβώς ισχύει στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Αυτό όμως για το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια τους παιδικούς μας σταθμούς τους έχουμε βελτιώσει σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Καταρχάς να πω ότι δεν υπάρχει κάποιος από τους παιδικούς σταθμούς στον οποίο δεν έχουμε κάνει κάποια παρέμβαση και συνεχώς να τους βελτιώνουμε. Είναι ανταγωνιστική δηλαδή, κερδιστική για τα παιδιά. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπερτερούμε σε πάρα πολλά σημεία. Ακόμα να σας υπενθυμίσω ότι τελευταία, επειδή αυτό προσπαθούμε να το εξωτερικεύσουμε και όλα, θα δείτε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε μπει σε μία τάση να κάνουμε και κάποιες εκδηλώσεις, έτσι ώστε να έρχονται οι γονείς ακόμη περισσότερο κοντά μας. Σας υπενθυμίζω ότι πρόσφατα κάναμε την καλοκαιρινή γιορτή των παιδικών σταθμών και επίσης να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε κάνει στο παρελθόν και τη γιορτή, την καρναβαλική γιορτή των παιδιών, καθώς επίσης και τη συμμετοχή στον Τσικνομπουρμπούλη. Όλα αυτά βέβαια γίνονται ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο, στο ότι θα πρέπει και οι γονείς να έρθουν πιο κοντά σε εμάς, στις υπηρεσίες μας, στο προσωπικό που έχουμε βοηθητικό και εκπαιδευτικό, έτσι ώστε να καταλάβουν και να δουν και αυτοί τι ακριβώς γίνεται στους παιδικούς σταθμούς. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η δημοτική παιδική σταθμή είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Συνεχίζουμε με βάση την νομοθεσία αλλά και με βάση τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε τα τελευταία 4 χρόνια να τα βελτιώνουμε συνεχώς. Αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλουμε και θα συνεχίσουμε να την καταβάλουμε μέχρι τέλος. Για το 4ο μνημόνιο που φέρνει η κυβέρνηση αλλά και για τη συμφωνία με τα Σκόπια που τη χαρακτήρισε επέσχυντη και ενισχύει τον αλυτρωτισμό των γειτόνων μας, μίλησε στη Βουλή στη συζήτηση για το μεσοπρόθεσμο ο βουλευτής Εύρω Αναστάσιος Δημοσχάκης. Ο κ. Δημοσχάκης είπε μεταξύ άλλων ότι αυτή η κυβέρνηση κατάφερε να διχάσει τους Έλληνες και να ενώσει τους Σκοπιανούς. Στο πλαίσιο της συζήτησης για το μεσοπρόθεσμο, ο βουλευτής Εύρω της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης μίλησε για τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για την έλλειψη αναπτυξιακού σχεδίου και επικεντρώθηκε στα προβλήματα του Εύρου και της Θράκης. Επίσης μίλησε για το Σκοπιανό. Σας υπογραμμίσαμε το δημογραφικό πρόβλημα του νομού Εύρου και κυρίως την ερήμωση των 250 χωριών που βρίσκονται πλησίων της συνοριογραμμής. Επιδείξατε χονδροειδή αδιαφορία από την πλευρά σας. Σας προτείναμε τη Νέα Θαλάσσια Εγνατία για να ενωθεί η Θράκη με το ζωτικό της χώρο που είναι τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Πνιγήκατε σε μία κουταλιά νερό με τα δρομολόγια των πλοίων. Σας παρουσιάσαμε συγκεκριμένη πρόταση για τα δορυφορικά διόδια στη Νέα Εγνατία. Εσείς αποφασίσατε επιπλέον την ίδρυση μετοπικών διοδίων στο αρδάνιο του νομού Εύρου και επιλέξατε να διπλασιάσετε την τιμή τους, καταργώντας τις απαλλαγές που αφορούν τους μόνιμους κατοίκους του Εύρου και της Ροδόπης. Σας προτείναμε τη σύζευξη των συγκοινωνιών ως βάση ανάπτυξης του Εύρου. Εσείς δεν ασχοληθήκατε, ολιγορήσατε με το νέο Orion Express, δηλαδή τη σιδηροδρομική γραμμή Μπακού-Βιέννη και αφήσατε να περάσει ΣΥΡΙΖΑ από τα σύνορά μας, μέσω της γειτονικής χώρας. Μεταξύ άλλων, ο κ. Δημοσχάκης μίλησε για την ανάγκη αυτοτέλειας του νοσοκομείου Δημοτήχου, για το εργοστάσιο Ζάχαρης Ορεστιάδας και το Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο Θράκης. Αναδείξαμε τα προβλήματα του εργοστασίου Ζάχαρης της Νέας Ορεστιάδας, καθώς και το μεγάλο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τέφτλο παραγωγή, των οποίων 2.500 στρέμματα έχουν μείνει ασυγκόμιστα ακόμα και τώρα. Εσείς ψάχνετε ακόμη επενδυτή για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Θέλαμε ένα Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης που θα ήταν
πυλώνας ανάπτυξης και προόδου για την ευρύτερη περιοχή. Μας φιλοδορήσατε με έναν Υπουργό Παιδείας που υπονομεύει το Πανεπιστήμιό μας. Ζητήσαμε αντιπλημμυρική θωράκιση και αφήσατε τη γεωργία να πνιγεί στα λασπόνερα του Εύρου και των παραποτάμων του. Ζητήσαμε το επιστημονικό ανάχωμα μέσω της ίδρυσης κτηνιατρικής σχολής για την αντιμετώπιση των επιθετικών ζωονόσων και εσείς δεν έχετε καταφέρει να λειτουργήσετε εδώ και 3,5 χρόνια ούτε το Ινστιτούτο Εξωτικών Νοσημάτων της Νέας Ορεστιάδας. Σας παραδώσαμε ένα κράτος δικαίο και εσείς το μετατρέψατε σε κράτος αδομίας, την δε πρωτεύουσα του και ορισμένες περιοχές αυτής, σε προορισμό εγκληματικού τουρισμού. Επέσχυντη χαρακτήρισε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης τη συμφωνία για το Σκοπιανό. Με τη συμφωνία σας για το Σκοπιανό διχάσατε τους Έλληνες για να ενώσετε τους Σκοπιανούς. Φέρατε με μυστική διπλωματία μία επέσχυντη συμφωνία για τα εθνικά μας συμφέροντα με επώδυνες συνέπειες για τον ελληνισμό, το έθνος και το γένος. Δεν έχετε την πολιτική νομιμοποίηση γιατί θέσατε τη χώρα σε συνταγματική και πολιτική αντικανονικότητα. Η δεδηλωμένη της κυβέρνησης ποδοπατήθηκε. Και άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν χειρίστηκαν το εθνικό θέμα, αλλά δεν εκχώρησαν τους όρους όπως μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εθνότητα, όπως κάνατε εσείς με περισσή προθυμία. Στον Εύρο και τη Θράκη, ακόμα και οι άνθρωποι που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ νιώθουν προδομένοι και έχει τρωθεί το εθνικό τους γόητρο. Την ίδια στιγμή, για 105η ημέρα, οι ένοπλες δυνάμεις αντιμετωπίζουν κρίση για 2 στελέχη του στρατεύματός μας που κρατούνται στην Αδριανούπολη ως κακούργοι με στολή του Έλληνα στρατιώτη και ουδής εκ των αρμοδίων αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη και ουδής παρετείται. Προσπαθείτε να μείνετε όσο μεγαλύτερο διάστημα μπορείτε γαντζωμένοι στις καρέκλες σας και θα μείνετε στην ιστορία ως κυβέρνηση των προθήμων της μεταπολίτευσης. Ξεκίνησε ο αλωνισμός των σιτηρών στο βόρειο τμήμα του νομού Εύρου με τις θερμοαλωνιστικές μηχανές να δουλεύουν ενδετικά. Οι αγρότες φέτος δεν είναι ικανοποιημένοι από τις τιμές, τις οποίες χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα χαμηλές και δυσανάλογες με τα έξοδα που κάνουν για την σιτοκαλλιέργεια. Ξεκίνησε ο θερισμός των σιταριών στο βόρειο τμήμα του Εύρου με τις κουμπίνες να δουλεύουν εντατικά. Η παρατεταμένη ξηρασία είχε σαν αποτέλεσμα η απόδοση της παραγωγής να είναι μειωμένη και να φτάνει μόνο μέχρι τα 200 κιλά το στρέμμα. Ξεκίνησαν δειλά-δειλά τα αλόνια των σιτηρών. Οι παραγωγές φέτος είναι χάλια λόγω της ξηρασίας. Οι τιμές από ό,τι την ενημέρωση που έχουμε είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση τουλάχιστον με πέρσι. Όχι μόνο τα σιτάρια και οι άλλες παραγωγές φέτος λόγω της ξηρασίας έχουν τεράστιο πρόβλημα. Γενικά τα προϊόντα έχουν, τα φάρμακα, τα λοιπά, έχουν ανεβεί, το πετρέλαιο έχει ανεβεί πάρα πολύ, ασφαλιστικές εισφορές, η εφορία. Φέτος πιστεύω ότι θα είναι μια χρονιά τα φόπλακα για τον αγρότη. Θα υπάρξει μεγάλο, μα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα κιλά μέχρι τώρα με τα βίας πιάνουν τα 200 κιλά. Είναι σε αθλία κατάσταση, παιδιά. Γενικά τα πράγματα είναι σε αθλία κατάσταση. Οι τιμές στο εμπόριο θα κλείσουν με 16-17 λεπτά το κιλό για την σοδιά του 18 και με αυτά καλούνται οι αγρότες να καλύψουν το κόστος παραγωγής στον εύκατο πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή έχουν βγει με 14 λεπτά ανοιχτά, έτσι, αλλά τα μηνύματα που έχουμε με τα βία θα πιάσουν τα 16-17 λεπτά τελική τιμή. Πολύ δύσκολα φέτος ούτε τα έξοδα θα βγάλουμε. Από 150 κιλά δεν έβγαλε κανένας ακόμη. Πού να τα κλείσει, ούτε την κουμπίνα δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Λιπάσματα, φάρμακα, έξοδα. Από τα σιτάρια πάντως είμαστε μέσα.
Τώρα τα βαμπάκια και τα ηλιόσπορα θα φανεί μετά από 2-3 μήνες. Ενημερωτικά σεμινάρια βουλγάρικης γλώσσας θα υλοποιήσει για τα μέλη της η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας και Περιφέρειας. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στα γραφεία της ΕΒΟΠ. Τα σεμινάρια θα δώσουν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες της περιοχής να επικοινωνούν ευκολότερα με πελάτες της γειτονικής χώρας που επισκέπτονται την τοπική αγορά, καθώς οι εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί και η γνώση της γλώσσας κρίνεται απαραίτητη. Η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας και Περιφέρειας διοργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια βουλγαρικής γλώσσας. Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν στις 20 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και θα γίνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στα γραφεία της ΕΕΒΟΠ. Σε συνέχεια των δράσεων που έχουμε αναλάβει σαν Ένωση Επαγγελματιών, την Τετάρτη στις 20 του μηνός ξεκινάμε σεμινάρια βουλγαρικής γλώσσας, βουλγαρικής πραγματικότητας και γενικότερα της επαγγελματικής και επιχειρηματικής κατάστασης που επικρατεί στη γείτονα χώρα. Θα ακολουθήσουν, όπως έχω ανακοινώσει και παλιότερα, και άλλα, όσον αφορά και στη γλώσσα, όσον αφορά και στα DPO, όπως αναμένουμε τις επιπλέον καινούργιες πληροφορίες που κάποια στιγμή θα έρθουν από την πολιτεία. Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται στα μέλη μας, από μέλη μας για τα μέλη μας. Πληροφορίες περισσότερες στα γραφεία της Ένωσης Επαγγελματιών ή στα μέλη του ΔΣ. Τα σεμινάρια απευθύνονται στα μέλη της ΕΕΒΟΠ και σε νέα μέλη με την προϋπόθεση να είναι οικονομικά τακτοποιημένα όσον αφορά τη συνδρομή των 20 ευρώ για το 2018. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι ότι αυτοί που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο να είναι οπωσδήποτε μέλη μας, που σημαίνει ότι να είναι πληρωμένη η συνδρομή τους των 20 ευρώ μόνο για το έτος 2018 και τίποτα άλλο. Αυτό μπορεί να γίνει και για τα υπάρχοντα μέλη και για καινούργια μέλη που ενδεχομένως θέλουν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια.